Σε καλωσορίζω λοιπόν σε ακόμη ένα σούπερ μάρκετ haul, αυτή τη φορά από τον Κρητικό, μιας και δεν μπορούσα να πάω στο Lidl, μιας και ο σύζυγος απουσιάζει και φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι, 5 σακούλες. Ένα θα πω, ο κόσμος μέσα στο σούπερ μάρκετ παραμιλούσε. Δεν γκρινιάζω. Γιατί το άκουσα και αυτό παρακαλώ εδώ σε αυτό το κανάλι, ότι με γκρινιάραμε τις τιμές. Προφανώς για να το είπε ο άνθρωπος, δεν θα έχει οικογένεια, προφανώς. Τέλος πάντων, συνεχίζω, ήθελα να πω αυτό. Είχε προσφορά αυτά τα παγωτά εδώ, τα ξυλάκια επιλογή, τους πήρα 2 μπακέτα. Πήρα εδώ μπαρμπαστάφι, φασολάκια, στρόγγυλα, λαβερά που τα έχει όλα μέσα. Έχω φασολάκια να κάνω πάνω από 3-4 μήνες. Δεν μου τα τρώγαν. Τώρα θα προσπαθήσω πάλι. Μέσα στη βδομάδα θα προσπαθήσω να κάνω. Μπας και τα φάνε, γίνονται πάρα πολύ νόστιμα. Πήρα αυτά εδώ τα τυροπιτάκια. Επιλογή μου. Και για σήμερα τους πήρα hot dog. Τους πήρα να τους κάνω σήμερα με ριζάκι. Λοιπόν, πάω να βάλω αυτά γιατί ήδη έχουν ξεπαγώ. Λοιπόν, με ψυγείο, fast με γιαούρτι. Αυτό, το έχω πάρει αυτό ξανά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα γιαούρτι σφραγγιστό κολλιός. Θέλω να κάνω ένα γλυκό με αυτό. Γαλοπούλα καπνιστή και γκούντα σε φέτες. Αυτά είναι για συμπλήρωμα, η αλήθεια είναι, γιατί έχω κι άλλο στο ψυγείο. Γάλα επιλογή 2. Συνεχίζω λοιπόν, φίλοι μου και φίλοι μου, μία φαρίνα πήρα, αλεύρι πλάστη 2. Στο Lidl πιο φθηνά τα βρίσκω αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Αυτά εδώ, Παπαδοπούλου, τα κρακεράκια. Μία μερεντούλα. Μπισκοτάκια από την Μπερ. 2. 2. Πατατάκια, πέφτει το τρίπτυχο. Συνεχίζω λοιπόν με αυτά εδώ τα κρακεράκια της Elite. Είναι πολύ νόστιμα, τα αγαπάνε και τα παίρνω και στις κούνιες να τρώνε. Ο μικρός βασικά. Σπαγκέτι, 10 νούμερο. Καραμολέγκος, 1, γιατί έχω κι άλλο. Σάλτσα. Ελαφρώς συμπυκνωμένο είναι. Ένα ζέλε κεράσι για το γλυκό. Μία φακή. Και αυτές εδώ τις πίτες, σε περίπτωση, νομίζω το έχω ξαναναφέρει, σε περίπτωση που δεν έχω ψωμί ή ξέχασα ή το οτιδήποτε, τσακ, ψήνω αυτές και είμαστε ok, γιατί δεν τρώμε ψωμί πολύ. Μια φορά την εβδομάδα, άμα θα πάρω. Γάντια μιας χρήσεως, 10 τεμάχια έτσι αναβρίσκονται. Και πήρα αυτό το περιπαντικό, το ρολ, το έχω ξαναπάρει. Εντάξει, δεν είμαι 100% ικανοποιημένη, αλλά αυτό τώρα μπορούσα να πάρω. Και πήρα αυτό εδώ το βιονόλ, το πήρα πρώτη φορά. Μου το είχε συστήσει μία φίλη εδώ, συγγνώμη δεν έχω κρατήσει το όνομά σου, αλλά πιστεύω να είναι όπως το άλλο το κουβαδάκι το στρόγγυλο, το είχε σε προσφορά αυτό, στα 2 ευρώ περίπου. Και τι άλλο μπορείς, άμα δεις το βίντεο αυτό, τι άλλο μπορείς να καθαρίσεις δηλαδή με αυτό. Βέβαια θα πω και εγώ μέσα στο ίντερνετ να δω το τι γίνεται, τι λέει δηλαδή γιατί βρωμιές και γιατί τέτοια. Για να δω. Πρώτη φορά το παίρνω, θα δούμε. Μία σκουπίτσα που χάλασε η δικιά μου. Και οι μπατονετούλες. Αυτά. Ήταν, δεν τα πήρα όλα γιατί φορτώθηκα, σας είπα, σαν το γαϊδούρι. Και αυτά πιάσαν 55 ευρώ και κάτι. Όλα αυτά που είδες. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι.
και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που κάθισες ως το τέλος. Να έχεις μία υπέροχη μέρα. Καλό υπόλοιπο. Πολλά, 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 πολλά φιλάκια. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Γεια σου. Ευχαριστώ που κάθεσαι στο τέλος και το βλέπεις.